Ο Δήμος Νέας Σμύρνης παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα SPER, Towards a New SPER for EU Democracy, Building, Learn and Engagement. Ομιλητές ήταν εκ μέρους του Δήμου ο Δημοτικός Σύμβουλος Αλέξανδρος Ζαβός και ο Δημήτρης Γκομόζιας. Στη συνέντευξη τύπου αναφέρθηκε ο στόχος και ο προγραμματισμός των εκδηλώσεων που θα γίνουν, ενώ τονίστηκε πως η επιθυμία των διοργανωτών είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή πολιτών, ακόμα και αυτών που έχουν αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις για τη σημερινή μορφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των θεσμών αυτής. Όπως ξέρετε, ο Δήμος μας, και όπως είχαμε την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε, είχε υποβάλει μία πρόταση σε μία ειδική ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομάδα προγραμμάτων, το Europe for Citizens. Είχαμε την τύχη ή αν θέλετε την επιτυχία να πάρουμε αυτό το πρόγραμμα για το Δήμο μας. Το πρόγραμμα αυτό με την επωνυμία SPAR ουσιαστικά έχει στόχο να προωθήσει τη συζήτηση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το μέλλον της και τις προοπτικές που εμείς δίνουμε, πάντα μέσα από την δυνατότητα της ενεργοποίησης ομάδων που ήδη έχουν περιθωριοποιηθεί ή ακόμη και την προσέγγιση ομάδων ανθρώπων που στέκονται με σκεπτικισμό απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Θέλουμε να καταγράψουμε τις προτάσεις, τις τάσεις και τις προοπτικές που θα μπορούσαν να δώσουν σε σχέση με το αύριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη πλευρά, θέλουμε να δώσουμε βήμα στους δημότες μας, αλλά και να τους φέρουμε σε επαφή με άτομα τα οποία ήδη προβληματίζονται και έχουν κάνει αναλύσεις σχετικά με τα θέματα που θα συζητήσουμε. Και όλα αυτά να προωθηθούν μέσα από τη διαδικασία που προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να υπάρξει ένας πιο γόνιμος διάλογος, ο οποίος θα γίνει βέβαια όχι μόνο με τη συμμετοχή των δημοτών μας, αλλά και με εκπροσώπους από τουλάχιστον άλλες 9 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι χώρες που έχουν βέβαια θετική αλλά και αρνητική προσέγγιση ως προς τα τεκτενόμενα αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα σε ζητήματα που είναι αιχμής για μας, όπως είναι το μεταναστευτικό, το προσφυγικό και την συμμετοχή ή μη των άλλων χωρών στις διαδικασίες αυτές. Είναι ζητήματα τα οποία νομίζω είναι πολύ θετικά. Ο εθελοντισμός θα είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που θα συζητήσουμε και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να υπάρξει η ενεργοποίηση και η συμμετοχή μέσα από τον εθελοντισμό, αλλά και η παρέμβαση ουσιαστική στις μελλοντικές προοπτικές της Ευρώπης. Και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να αποτελέσει ερέθισμα στο να προσελκύσουμε σε αυτή τη συζήτηση ομάδες ανθρώπων όπως είναι η νεολαία, όπως είναι μετανάστες και πρόσφυγες, αλλά παράλληλα και άτομα που με ειδικές ανάγκες ή γυναίκες, παιδιά, περιθωριοποιημένα κτλ. Ανοίγουμε το διάλογο. Αν πιστεύουμε και θέλουμε τη συμμετοχή όλων των όσο το δυνατόν περισσότερων δημοτών μας, αλλά και όχι μόνο, σε αυτή τη συζήτηση και θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα θα δικαιώσουν και εμάς και την προσπάθεια που γίνεται προς αυτήν την κατεύθυνση. Όμως η Ελλάδα σε αυτό το πρόγραμμα έχει υποβάλει ελάχιστα προγράμματα και βλέπαμε χώρες που δεν είχαν αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα να έχουν πάρει άπειρα τέτοια προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το θέμα. Θέλω να πω ότι και σε αυτό το πρόγραμμα Europe for Citizens η Ελλάδα έχει υποβάλει ελάχιστες προτάσεις. Και ευτυχώς ο Δήμος της Νέας Σμύρνης είχε τη διάθεση και την τόλμη να υποβάλει. Όλοι γνωρίζουμε ότι ειδικά στη σημερινή κρίση που υπάρχει αντιμετωπίζουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα ανθρωπιστικής, οικονομικής κρίσης σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο στην Ευρώπη, μόνο στη χώρα μας, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μέσα σε αυτό το θέμα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια μέσω ενός προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον οργανισμό ΕΑΣΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα εστιάσει πάνω σε όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργούνται. Το πρόγραμμα αυτό έχει σαν σκοπό να αναδείξει την αξία του εθελοντισμού και το πώς μπορεί να συμβάλλει σε μια πιο δημοκρατική, πιο ελεύθερη και πιο οικονομικά ισχυρή Ευρώπη. Η αλληλεγγύη, η οποία στα λόγια φαίνεται ότι έχει αυτή τη στιγμή, μόνο στα λόγια φαίνεται ότι ακολουθείται από την Ευρώπη. Αυτό το θέμα πρέπει προσπαθούμε να αναδείξουμε μέσω αυτού του προγράμματος.
Σε αυτό λοιπόν θα εστιάζουμε πάνω σε όλα τα προβλήματα, τόσο των μεγάλων θεμάτων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, το θέμα το οικονομικό, το ανθρωπιστικό, την προσφυγική κρίση, την ανεργία, ειδικά σε νέους, και θα βρούμε λύσεις μέσα από τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε καλύτερα τα προβλήματα αυτά, έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε μια δημοκρατική Ευρώπη. Αυτή είναι η προσπάθεια που θέλουμε να κάνουμε με αυτό το πρόγραμμα και ο στόχος μας να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα θέματα, έτσι ώστε να προχωρήσουμε ένα βήμα πιο μπροστά στην Ευρώπη και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.